να δεις, ξεκινάμε εδώ από το καταφύγιο Μελισσουργών. Μπαίνουμε στην κοιλάδα του Μελισσουργών σε βάθος και κάποια στιγμή αρχίζουμε να ανεβαίνουμε προς την κορυφογραμμή των Τζουμέρκων. Βγαίνει στην κορυφογραμμή, κινούμαστε μετά σε ένα ωραίο δύσκολο κομμάτι βέβαια, το Γερακοβούνι το λεγόμενο. Ένα μυθικό πέρασμα εκεί στα Τζουμέρκα. Βγαίνοντας μετά στην κορυφή Πλάκα, την οποία δεν περπατάει πολλοί κόσμος και είναι ψηλή βέβαια και αυτή. Μετά θα πάμε σε ένα ωραίο οροπέδιο της Μπέσενας. Δυστυχώς εκεί δεν έχουν πάει τσοπάνιδες φέτος, που ήταν κάθε χρόνο φίλοι τσοπάνιδες. Από εκεί και πέρα θα χαμηλώσουμε λίγο. Θα βγούμε κοντά στη Σκάλα Σταμάτη, τη λεγόμενη περίφημη Σκάλα Σταμάτη, αλλά δεν θα πάμε στη Σκάλα Σταμάτη. Θα πάμε τη συνέχεια της προς την κορυφή Ρόκα. Την κάναμε ένα κομμάτι. Τώρα αν τη Ρόκα θέλουμε την κάνουμε, δεν την κάνουμε, θα το δούμε αύριο. Όσοι την κάνουν, καλά θα περάσουμε. Μετά ξαναβγαίνουμε στο ίδιο σημείο της κορυφογραμμής και κατεβαίνουμε πάλι προς την κοιλάδα των Μελισσουργών. Πορεία μας την ολίγη αυτή. Πάτε καλά παιδιά, γιατί αύριο είναι 10 ώρες η πορεία. Πάμε από κοιλάδα Μελισσουργών, αγκάθι και οδεύουμε προς κορυφογραμμή, Τζουμέρκα. Πάμε. Και ο αρχηγός εδώ. Πάμε όπως είπε ο Βασίλης, η θέα είναι πάρα πολύ ωραία, μόνο που βλέπεις την καθετήλα εδώ πέρα, τις κάθετες απότομες ορθοπλάγιες. Αλλά πάμε καιρά. Πάμε παιδιά. Καλημέρα. Για την καθετήλα μπορούμε να πούμε. Ωραία, όμορφα. Πάμε ψηλά. Καλημέρα και ανεβαίνουμε ψηλά. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, έλα και σκούπα. Γιάννη είδες τι βλέπεις εδώ, στην Καλαμά δεν τα βλέπεις αυτά. Με το οποίο μοιάζει όπως τον Όλυμπο. Αυτές κόψεις θα κάνουμε σήμερα. Είναι πανέμορφο, βγάζει ανέκδυση. Το πρώτο δύσκολο πέρασμα, πάει ο Μπίλης μπροστά στα λιμέρια του και ακολουθεί η ομάδα. Φωτογραφία πιο πέρα, βίντεο. Πλάκα, φτάσαμε μετά από 4 ώρες πορεία, 5, τώρα έρχονται και τελευταίοι. Ήταν μια πολύ γαμιστερή πορεία. Είχε εκτεθειμένα, 2-3 εκτεθειμένα περάσματα, είχε τα 2 κόψεις, είχε κόντρα πολύ, ήταν ό,τι πρέπει. Τώρα θα δούμε αν προλαβαίνουμε την Ρόκα, να κατέβουμε από το Ρόκα. Και αν προλάβουμε να την κάνουμε, αλλιώς το αφήνουμε για άλλη φορά. Αλλά πιστεύω να προλάβουμε. Εντάξει, πάμε γερά. Εδώ φτάσαμε στη Στάνη. Εδώ είχαμε διανυκτερεύσει πριν 2 χρόνια, εδώ στη Λάκα μέσα. Και είχαμε αφήσει ένα μπουκάλι τσίπουρο πριν 2 χρόνια. Για να δούμε, Βασίλη είναι εδώ. Πού είναι το... Πού είναι το μπουκάλι, παιδιά. Για να δούμε. Ανάτο. Παιδιά, δεν είναι νερό. Είναι τσίπουρο αυτό. Μία τα πήγε τρώω καθένας, ένα καφάκι. Ζολότας, mate. Καλό. Δοκιμάστε, παιδιά, γιατί είναι κατηφόρα τώρα και θα πηγαίνετε βολίδα. Ζολότας που βάλει, μαμά, λόγι. Τζέιμ, τι έχεις να πεις,
πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εδώ, εδώ, ναι, ωραία θα ήταν. Αλλά θα κατεβούμε κάτω και αύριο θα πάμε αλλού νομίζω. Να, αύριο πάμε στρογγούλα μάλλον. Στρογγούλα. Ό,τι πει ο αρχηγός. Ό,τι πει ο αρχηγός και ότι άμα υπάρχει διάθεση. Τα περάσματα βλέπετε μπροστά μας, περάσαμε, αλλά που περάσαμε και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς. Άστα να πάνε που περάσαμε. Και ακόμα δεν τελειώσαμε. Βλέπω μονοπάτι εκεί, στις γκρεμίλες. Είναι αλήθεια ότι κανένας μας δεν βλέπει μονοπάτι. Άρα το ερώτημα θα παραμείνει. Τραβέρσα, όλο τραβέρσα τα κάναμε. Αυτά που βλέπετε παιδιά, όλα τα βράχια. Και στον βάθος είναι σκάλα στα μάτι. Ναι. Εμείς δεν πήγαμε από τη σκάλα Σαμάτη, αλλά πίσω από αυτή την... Πήγαμε τη σκάλα Ζολότα. Στο πέρασμα. Καταπληκτική, καταπληκτική ανάβαση. Λοιπόν, πάμε για Ρόκα, αλλά βλέπω ο καιρός είναι κλειστός επάνω. Και δεν θα προλάβουμε μάλλον, γιατί ήδη έχουμε 10 ώρες πορεία και έχουμε άλλες 2 ώρες να κατεβούμε κάτω στο αυτοκίνητο. Του Ζολότα και του Ηλία του δικού μας. Είμαστε στο καταφύγιο, έχουμε κάνει 12 ώρες πορεία και τώρα πίνουμε και τρώμε. Η ώρα είναι 8, ξεκινάμε για Στρογγούλα. Ο Τζέιμι εδώ έχει βάλει στόχο ότι στις 12 ώρα πρέπει να είμαστε πάνω. Αλλιώς μπαστούκι. Πάμε στο κούλα. Κορφή, Στρογγούλα, βλέπετε είναι φοβερή μέρα, μπορεί να κάτσεις και όλη μέρα εδώ πάνω, δεν φυσάει. Ο Γιάννης. Είμαι ο Γιάννης, είμαι καλά, είμαι κορυφή. Ναι. Είναι η τρίτη προσπάθεια, οι δύο προηγούμενες ήταν αποτυχημένες. Βέβαια ήταν χειμώνα με χιόνι και κακό καιρό. Ναι. Η τρίτη φορά ήταν η ωραία, ωραία. Καταλυτική. Άντε και του χρόνου. Ο Τζέιμ. Μια σγαδί βρεμπή. Δηλαδή, ο Γιώργος κάθεται ακριβώς στην κορφή. Λοιπόν, δυνατή ομάδα, φοβερή ανάβαση και καταπληκτικός ο καιρός. Πολύ ωραία βουνά. Ναι, η πινακίδα έγραφε κάτω 3 ώρες και εμείς το κάναμε. 2 ώρες, 2 ώρες παρά 5 λεπτά. 2 ώρες. Ο Γιάννης, Γιάννη. Όλα καλά πήγανε. Όλα καλά. Περιμέναμε να ήταν περισσότερες ώρες η ανάβαση, αλλά τελικά ήταν... Με μια γρήγορη έτσι πορεία. Γρήγορη, φυσιολογική. Για ορειβάτες, ήταν για ορειβάτες αυτό. Είναι πολύ ωραία. Άρα θα δούμε τώρα. Και ο αρχηγός εδώ. Πετάει. Η ομάδα πετάει και θα πετάξει μέχρι Άγναντα από ό,τι άκουσα. Άγναντα, πω κάτω εκεί θα βγούμε. Στο χωριό Άγναντα. Το χωριό Άγναντα. Χωριό του πατέρα μου. Πάμε. Ωραία, φύγαμε. Όχι, δεν πάμε, αλλά εντάξει, οκ. Ο μέρος της εξόρμησης στα Τζουμέρκα ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Είμαστε στη Στρογγούλα σε 2 ώρες χρόνο. Ανεβήκαμε αρκετά γρήγορα και τώρα έπεται η επιστροφή από μια διαφορετική διαδρομή που έχει προτείνει ο φίλος ο Βασίλης ο Ζολότας από Άγναντα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και κατά τις 11.30 να είμαστε κάτω. Thank you.
μετάβαση για τα άγνατα στο βάθος του Άγνατα. Βασίλη, πού είμαστε? Κατεβαίνουμε για Άγνατα από κορυφογραμμή Ζουμέρκων, Στροβούλα δηλαδή. Πάμε για ανάληψη και μετά Άγνατα. Και μετά Καλαμάτα. Μετά Καλαμάτα. Ωραία, καινούργιες διαδρομές, όμορφα μονοπάτια, πράσινα, ταζό. Προμέρα. Όταν λέμε μανιτάρι εννοούμε αυτό, τουλάχιστον ένα κιλό. Πήγαμε και είδαμε το γεφύρι της πλάκας, το οποίο έχει πέσει και σε ένα χρόνο λέει θα είναι έτοιμο. Οι εργασίες γίνονται καθημερινά εκτός Κυριακής.